Ναι. Πολύ φάλτο στο πρώτο δοκάρι γκολ. Η μπάλα πέρασε από όλους και ο Ρουί Μιγκέλ θα τη σπρώξει στα δίκτυα. 1-0 για την ΑΕΛ στο 10ο λεπτό. Από την εκτέλεση κόρνερ του Πάολο Σέρτσο η μπάλα πέρασε από το πρώτο δοκάρι, έφτασε στο δεύτερο. Κοιτάξτε, με πολύ φάλτσο από τον Πάολο Σέρτσο η μπάλα περνάει από όλους και από τον Φανή και περιμένει από κοντά ο Ρουί Μιγκέλ που δεν έχει κανένα πρόβλημα να την στείλει στα δίκτυα με κοντινή κεφαλιά. Πάολο Σέρτσο στην εκτέλεση και αυτού του κόρνερ για την ΑΕΛ. Πολύ ύψος στο δεύτερο δοκάρι, ο Κυριάκου έξω την προλαβαίνει, είναι έτοιμος για την σέντρα, την επιχειρεί, πάσα για τον Εμπό στην περιοχή, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Λόπες απομάκρυνε, καλή φάση για την ΑΕΛ που συνεχίζεται όμως με τον Ελευθερίου να επιχειρεί το σου, την καλό, η μπάλα έξω. Αραούχο με σέντρα, ψάχνοντας τον Κυριάκου, η κεφαλιά, η μπάλα πάνω από την εστία, που έχει πετύχει η ΑΕΛ. Καλό τραβηγμένο, 2-0 με τον Μαϊκόν. Ο Μαϊκόν, ο οποίος με κεφαλιά και λογικά θα πρέπει να πάει κοντά στην κάμερα εδώ ακριβώς, αυτό δείχνει. Πέτυχε το δεύτερο γκολ για την ΑΕΛ στο 32. Από την ίδια γωνιά η εκτέλεση του κόρνερ, ξανά το γκολ. Αμαρκάριστος προλαβαίνει τον Φανή για τον Πάολο Σέρτσιο. Αυτός κάνει την σέντρα στην περιοχή. Είναι καλή κεφαλιά στο δοκάρι από τον Κρίστη Θεοφίλου. Ο Κυριάκου θα την επαναφέρει για την ΑΕΛ. Εδώ η σέντρα από τον Πάολο Σέρτσιο. Κεφαλιά από τον Κρίστη Θεοφίλου. Και πάλι λανθασμένη έξοδος. Κάνει κίνηση ο Σολάρη. Σουάνης περνάει στον Μικουελίτο. Αυτός αμέσως τη σέντρα είναι καλή. Ο Χίντι βγήκε και από μάκρυ. Νέο σερά γκολ. 2-1. Είχαμε πει πριν από λίγο ότι ο Απόλλωνας δείχνει να είναι αφυπνισμένος. Ο Χίτη βγαίνει, απομακρύνει την μπάλα. Εδώ όμως υπάρχει ένα λάθος. Υπάρχει μια ολιγορία. Ο Σερά την εκμεταλλεύεται και με σιρτό αριστερό σουτ σκοράρει. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου βρίσκει τον Εμπό και ανεβαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Κάνει κίνηση ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Εμπό το σουτ, μπάλα έξω. Κάνει κίνηση ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, τον βλέπει ο Ρουί Μιγκέλ. Μιχάλης Κωνσταντίνου στην περιοχή. Θέλει στήριγμα, επιχειρεί το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Του πέρασε την μπάλα. Έκανε αμέσως τη σέντρα. Σολάρι απέναντι από το 2-2. Δεν θα το κάνει όμως. Ο Χίτη με τα πόδια θα απομακρύνει. Κωνσταντίνου που ψάχνει χώρο για σέντρα την επιχειρή. Είναι καλή κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία που πάει χαμένη από τον Σολάρι. Ορλάντο Σαφ που ανεβαίνει, κάνει κίνηση ο Εμπαλό. Ορλάντο Σαφ ψάχνει το σουτ. Θα προσποιηθεί, θα επιχειρήσει το σουτ την μπάλα έξω.